είστε μακριά σας και ξεκινώ από εσάς και σας χαιρετώ. Και είναι χαρά μου και τιμή μου που σας έχω σήμερα μαζί μου. Καλό μεσημέρι από τη Λεμεσό, Γιάννη. Καλό μεσημέρι στους συνάδελφους που βρίσκονται στο στούντιο και στους τηλεθεατές. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να είμαι μαζί σας αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, σας χαιρετώ και εσάς. Θα ξεκινήσω στα σύντομα, στα γρήγορα μάλλον, από εσάς, κύριε Πάλμα. Λοιπόν, οπισθοδρόμηση στο ίδιο σημείο ή ένα βήμα πιο μπροστά? Κοιτάξτε, για να είναι αντικειμενική η αξιολόγηση της κατάστασης όπως έχει δημιουργηθεί με τις χθεσινές εξελίξεις και τη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα με τους δύο ηγέτες, θα πρέπει να πάμε λίγο πιο πίσω και να θυμηθούμε το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε ουσιαστικά από το Κραμ Μοντανά μέχρι σήμερα, στο οποίο είχαμε μπει σε μια διαδικασία, θέλετε, παγώματος του Κυπριακού. Ως εκ τούτου, η προχθεσινή εξέλιξη στη συνάντηση στο Βερολίνο θεωρούμε ότι παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα είναι μια σημαντική εξέλιξη η οποία δίνει το μήνυμα προς τον κόσμο αλλά και στην πολιτική ηγεσία ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών αλλά και οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων είναι έτοιμοι για την επανέναρξη ενός διαλόγου, ο οποίος βεβαίως χρειάζεται ακόμα κάποιο δρόμο για να υπάρξει, ούτως ώστε να δημιουργηθούν καλύτερες προοπτικές και καλύτερες προϋποθέσεις για τη συζήτηση της ουσίας του Κυπριακού, που είναι βεβαίως με απότερο στόχο η επίλυση του Κυπριακού με έναν τρόπο λειτουργικό και άρα βιώσιμο. Θα πρέπει να τονίσω, κύριε Καρυλά, εδώ ότι το επόμενο στάδιο το οποίο θα ακολουθήσει και για το οποίο θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς ότι ο ορίζοντας κατά πάσα πιθανότητα θα είναι μετά τις τουρκοκυπριακές εκλογές, δηλαδή μετά την ανάδειξη του νέου ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας κατά πάσα πιθανότητα, και θα πάμε σε μια άτυπη διάσκεψη, πενταμερή διάσκεψη, στην οποία θα προσπαθήσουμε να συμφωνήσουμε τους όρους αναφοράς με απότερο στόχο την επανέναρξη των συνομιλίων. Κύριε Πάλμα, έχω έναν ή δύο ερωτήματα να σας βάλω ή να πάω στον κύριο Στεφάν. Παρακολουθώντας το τι έχει γίνει εκεί στο Βερολίνο και την απόφαση, πρώτον μου δημιουργείται στο μυαλό μου ότι πλέον οποιαδήποτε διαδικασία για το Κυπριακό δεν είναι κυπριακής ιδιοκτησίας. Δεν είναι κυπριακής ιδιοκτησίας, αλλά φαίνεται ότι έχει περάσει σε έναν άλλο στάδιο, το οποίο δεν ξέρω αν είναι ιδιοκτησία ή μη. Αλλά τους όρους τους υπαγορεύει η ίδια η Άγκυρα. Κοιτάξτε, η Άγκυρα πάντα είχε λόγο και ρόλο δυστυχώς να διαδραματίσει στο Κυπριακό. Αυτό το ζούμε και το βιώνουμε από την εισβολή και μετά. Και το δεύτερο, για να μην σας διακόπτω, επιτεύχθηκε κάτι, διότι θα το δούμε στη συνέχεια, γιατί φτάσαμε εδώ ή γιατί ιδρώνουμε και μιλάμε για το Μοντανά και τα λοιπά όταν εφύγαμε από το Μοντανά, το Κραν Μοντανά. Γιατί εφύγαμε, γιατί διακόπη? Κοιτάξτε, είναι κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες που διακόπηκε. Η Τουρκία στάθηκε τροχοπέδι στην δημιουργία καλών συνθήκων και προϋποθέσεων για να συμφωνήσουμε στη λύση του Κυπριακού. Είναι καθαροί λόγοι που φύγαμε από το Κραν Μοντανά. Όμως, εάν ήταν θέμα καθαρά κυπριακής ιδιοκτησίας στο Κυπριακό, τότε 45 χρόνια μετά δεν θα συζητούσαμε για τη μη λύση του Κυπριακού, αλλά σίγουρα το Κυπριακό θα ήταν λυμένο και θα υπήρχε μια λύση βιώσιμη και λειτουργική. Από τη στιγμή που αναμειγνύεται η Τουρκία και έχει έντονες και ξεκάθαρες τοποθετήσεις γύρω από το Κυπριακό και συνεχίζει να επιθυμεί και να θέλει να είναι κάτω από τον έλεγχο της το Κυπριακό κράτος, αντιλαμβάνεστε ότι θα αντιμετωπίζουμε αυτές τις δυσκολίες. Το θέμα είναι να πιστεί και η Τουρκία ότι είναι και προς το δικό της συμφέρον, αλλά και ολόκληρης της περιοχής, της Ανατολικής Μεσογείου, να λυθεί το Κυπριακό, διότι με τη λύση του Κυπριακού όλοι έχουμε να υποφεληθούν. Μάλιστα. Κύριε Στεφάν. Ναι. Έχοντας υπόψη το γεγονός ότι το Κυπριακό για 2,5 χρόνια βρίσκεται σε έναν παρατεταμένο αδιέξοδο, με την Τουρκία εκτός κάδρου ευθυνών και να εκμεταλλεύεται αυτή την κατάσταση η Τουρκία για να δημιουργεί νέα σοβαρά τετελεσμένα επί του εδάφους και επί της θαλασσής, αυτό που έγινε προχθές στο Βερολίνο μπορεί κάποιος να πει ότι πρέπει να αποτιμηθεί θετικά. Πρέπει να αποτιμηθεί θετικά με την έννοια ότι
Μπορεί να μην συμφωνήθηκαν οι όροι αναφοράς, που ήταν ο αρχικός στόχος του Γενικού Γραμματέα, αλλά αυτός ο στόχος έγινε σαφές σχετικά νωρίς ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί. Και γι' αυτό ο Γενικός Γραμματέας προτίμησε να μετατρέψει την τριμερή σε μια συνάντηση επαναβεβαίωσης των πιο βασικών στοιχείων που έχουν να κάνουν με το Κυπριακό. Πρώτα απ' όλα την βάση λύσης του Κυπριακού, που είναι η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως την περιγράφουν τα σχετικά ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και την ίδια ώρα να επιβεβαιώσει τις προδιαγραφές των όρων αναφοράς, ότι είναι η κοινή διακήρυξη του Φλεβάρη του 2014, ότι είναι οι επιτευχθείς συγκλήσεις και ότι είναι το πλαίσιο του κυρίου Κουτέρες που περιλαμβάνει 6 θέματα. Με αυτή την έννοια, κατά την άποψή μας, οι όροι αναφοράς στην ουσία είναι σχεδόν συμφωνημένοι. Δηλαδή, αν οι δύο ηγέτες το επιδιώξουν αυτό, με αυτές τις προδιαγραφές μπορεί να δεχθεί ότι αυτό είναι το πλαίσιο πάνω στο οποίο μπορούμε να κινηθούμε. Σας διακόψω και σας λέτε είναι συμφωνημένοι και η ερμηνεία, η ανάλυση που κάνετε είναι ορθή. Το ερώτημα είναι η ερμηνεία αυτών των οποίων λέτε, αν είναι η ίδια και στις δύο πλευρές. Λέμε εκεί ότι υπάρχουν τα έγγραφα του Φεβρουαρίου του 2014, ότι υπάρχουν οι συγκλήσεις και ότι υπάρχουν και οι παράμετροι του Γκουτέρες. Και το κοινωνικό ανακοινωθέν της 9ης Αυγούστου. Τώρα, εγώ μιλώ στα τρία κύρια και του 9ης Αυγούστου. Είναι η ίδια ερμηνεία που δίνεται. Όχι μόνο εκεί, αλλά και εδώ στον τόπο μας. Εδώ ακόμη λέμε, εσείς λέτε ΔΔΟ. Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Αλληλένε ΔΔΟ με το σωστό περιεχόμενο. Ποιο είναι το σωστό περιεχόμενο, το δικό σας ή τον άλλο? Το δικό σας μιλώ τον. Και υπάρχουν και άλλοι που λένε όχι στη ΔΔΟ. Ποια είναι αυτή? Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες. Αυτό είναι σαφές σε διάφορα ζητήματα. Έναν εκ των οποίων είναι η πολιτική ισότητα. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας στην γνωστή αναφορά που υπάρχει από τον καιρό της 8ης του Ιούλη του 2006, μάλιστα, μια συμφωνία που είχαν συνομολογήσει ο Τάσος Παπαδοπούλος με τον Μεχμέτ Αλί Τσαλάτ, έχει προστεθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο ηγετών το ψήφισμα 7-16 και η παράγραφος 4, η οποία παραπέμπει στην εναρτήρια δήλωση του προηγούμενου χρόνου που είχε κάνει ο τότε Γενικός Γραμματέας, που περιγράφει το πλαίσιο σε 4 σημεία, τι είναι η πολιτική ισότητα. Ο Γενικός Γραμματέας. Και περιελήφθηκε επίσης και σε έκθεσή του προς το Συμβούλιο Ασφαλείας. Ναι, βεβαίως. Ο Γενικός Γραμματέας, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι τον Σεπτέμβριο του 2017, όταν έκανε την έκθεσή του για τα πεπραγμένα όλης της περίοδου, με αποκορύφωμα την αποτυχία του Κράτς Μοντανά, είχε σημειώσει ότι η πολιτική ισότητα στην ουσία είχε συμφωνηθεί από τις δύο πλευρές. Στην πορεία υπήρχε η παναχώρηση και από τις δύο πλευρές, για να είμαστε ειλικρινείς, σε σχέση με την πολιτική ισότητα, και έγιναν αγκάθι το θέμα. Πέραν δηλαδή από τις εγγυήσεις, τα επεμβατικά δικαιώματα, τα κατοχικά στρατεύματα, που είναι ένα θέμα που απευθείας η Τουρκία έχει να τοποθετηθεί, έγινε και η πολιτική ισότητα ένα από τα ζητήματα αγκάθια. Γι' αυτό και ο Γενικός Γραμματέας, κατά την άποψή μας, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη δήλωση του αναφορικά με το θέμα της πολιτικής ισότητας. Ωραία. Είναι φιλή ζωή αυτή η διαδικασία, κύριε, ναι, κύριε Στεφάνου, ή απλώς βαφκαλιζόμαστε εδώ πέρα και πάλι θα μπούμε σε μια λογική και μια συζήτηση που δεν θα οδηγήσει πουθενά? Γιατί το λέω αυτό το πράγμα, και εγώ θα είμαι αιρετικός και εσείς να απαντάτε. Διότι υπάρχουν οι δηλώσεις της Τουρκίας, οι διαχρονικές, αλλά ιδιαίτερα μετά το Κράντ Μοντανά, που δεν έχουν σχέση ούτε με τη μορφή λύσης του Κυπριακού, ούτε με την ισότητα, ούτε με όλα αυτά τα οποία αναφέρομαι προηγουμένως. Και από την άλλη, υπάρχει ένας περίγυρος διεθνής όπου η Τουρκία παίζει ένα πολύ διαφορετικό, αν θέλετε ακόμη και πολύ αποτελεσματικό ρόλο και προς όφελός της. Στα σύντομα για να πάω, ναι, και στον κύριο Τσιζόπουλο. Αυτά που σημειώνεται είναι πάρα πολύ ορθά. Πρώτον, είναι γνωστός ο ρόλος της Τουρκίας και στο Κυπριακό, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, σε σημείο που κάνει παιχνίδι και με τις δύο υπερδυνάμεις. Και τελικά πήρε στην ουσία αυτό που ήθελε και από τις δύο υπερδυνάμεις. Και τη Ρωσία και την Αμερική στον Συρία. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι όντως ο Γενικός Γραμματέας, έχοντας υπόψη όλων των σκηνικών, έδωσε ένα φιλί ζωής στην διαδικασία και έχει διαγράψει το δρόμο που θα χρειαστεί να περπατήσουμε, τη βάση πάνω στην οποία θα πρέπει να διαπραγματευτούμε στην παρουσία των δύο ηγετών, έτσι ώστε να μην λέει ο καθένας τα δικά του. Πλέον
έχει τη σύμφωνη γνώμη και το δυο μες το ανακοινωθέν. Το λέει κιόλας ότι είναι ενώπιον των δύο ηγετών που κάνει τη δήλωση, άρα και οι δύο έχουν συμφωνήσει σε αυτήν τη δήλωση. Το τρίτο είναι ότι η Τουρκία είναι αυτή που είναι, ο Γενικός Γραμματέας λέει στη δήλωσή του ότι θα γίνουν και επαφές με τις εγκύτριες δυνάμεις. Το πρόβλημα δεν είναι ούτε η Βρετανία ούτε η Ελλάδα στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι η Τουρκία, για να δει πότε θα μπορέσει να κάνει την άτυπη διάσκεψη, την οποία είχε σχεδιασμένη από προηγουμένως, μετά τον Μάιο, για να δει και ποιες είναι οι προθέσεις της Τουρκίας σε σχέση με αυτά που θα συμφωνήσουν οι δύο πλευρές αναφορικά με την όλη διαδικασία, τη βάση διαπραγμάτευσης και το πλαίσιο. Λογικά ναι, αυτό θα είναι μετά από τις λεγόμενες εκλογές τα κατεχόμενα, γιατί η Τουρκία πρώτον δεν θέλει να βοηθήσει κατ' ουδέν λόγο τον κύριο Ακιντζή σε αυτήν την διαδικασία, και δεύτερον γιατί και ο κύριος Ακιντζή προφανώς θα είναι απασχολημένος με την εκλογική διαδικασία. Θα πάω στον κύριο Σιζόπουλο και μετά έχω ερωτήματα και για τους τρεις ερωτήσεις. Πάω στον κύριο Σιζόπουλο. Κύριε Σιζόπουλε, λοιπόν, τη δική σας πρώτη τοποθέτηση. Γιάννη, καταρχήν πρέπει να πω ότι όποια τοποθέτηση γίνεται με σχετική επιφύλαξη, δεδομένου ότι δεν γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες του παρασκηνίου που έλαβαν χώρα στο Βερολίνο. Και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι πάρα πολλές φορές διαφορετικό είναι το παρασκήνιο και διαφορετικό είναι αυτά που εμφανίζονται στο προσκήνιο. Μάλιστα. Γι' αυτό ακριβώς και η τοποθέτηση θα γίνει με βάση αυτά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Και με βάση αυτά, όχι μόνο δεν έχουν διασκεδαστεί οι ανησυχίες τις οποίες είχαμε προβάλει πριν από το συγκεκριμένο δείπνο, αλλά αντίθετα επιβεβαιώθηκαν οι επιφυλάξεις μας. Mm-hmm. Και συγκεκριμένα το ότι η Τουρκία κατόρθωσε ακόμα μία φορά να επιβάλλει τους όρους της και τις απαιτήσεις της όσον αφορά τη συγκεκριμένη διαδικασία, ότι υπάρχει μία ασάφεια πια όσον αφορά την επανέναρξη του διαλόγου, κυρίως μεταφέρεται για μετά από τις εκλογές στα κατεχόμενα. Και το θέμα με τους όρους αναφοράς, εμείς από την αρχή είχαμε εκφράσει τις διαφωνίες μας, γιατί θεωρούμε ότι αυτό το πλαίσιο θα είναι ιδιαίτερα αρνητικό για την Κυπριακή Δημοκρατία. Και συγκεκριμένα, γιατί για παράδειγμα πρέπει να είναι το κοινό ανακοινωθέν του Φλεβάρη του 2014 και να μην είναι για παράδειγμα η Συμφωνία Κορυφής Κυπριανού Ντεχτάς 75 ή τα τέσσερα σημεία Μακαρίου Ντεχτάς ή ενδεχομένως και άλλα κοινά ανακοινοθέντα. Ή ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπως είναι το 3212, όπως είναι το 541, όπως είναι το 550. Μα η δήλωση εκείνη, κύριε Σιζόπουλε, η δήλωση εκείνη ήταν ακριβώς ήταν δήλωση ως ενακτήρια δήλωση μιας νέας διαδικασίας στην οποία περνούμε τώρα αυτή τη διαδικασία. Όχι, γιατί υπάρχει ένα σημείο άκρος επικίνδυνο. Πέστε μας. Το γεγονός ότι στο ανακοινωθέν αυτό περιλαμβάνεται ότι η κυριαρχία του κράτους πηγάζει εξίσου από Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους και στο θέμα της μορφής λύσης όπου Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι θα ζουν χωριστά σε δύο διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές με εγγυημένη πλειοψηφία πληθυσμού και εδάφους, στην ουσία διχοτομά στην κυριαρχία. Και τη δίνεις 50-50. Και στην ουσία με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία παρακάμπτει το ψήφισμα 186 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Μάρτη του 1964, όπου τότε, να υπενθυμίσω, είχε διεκδικήσει, αποχωρώντας οι Τουρκοκύπροι από την κυβέρνηση, να μεταφέρουν και το αντίστοιχο ποσοστό κυριαρχίας. Και τα Ηνωμένα Έθνη είπαν ότι το ποσοστό κυριαρχίας δεν μεταφέρεται. Τώρα, μέσα από το κοινό ανακοινωθέν, προσπαθεί να κατοχυρώσει το 50% της κυριαρχίας. Εγώ θα πω μία δήλωση, υποβάλλω μια τοποθέτηση και θέλω το σχόλιο το δικό σας, κυρία Σιζόπουλε. Η δήλωση του Γενικού Γραμματέα δεν είναι ούτε δικαστικής μορφής, ούτε είναι πλαίσιο λύσης. Είναι μια δήλωση η οποία αγγίζει μια διαδικασία, ή όπως τη λένε οι εξεβονίμων εδώ μαζί μου, ότι τέλος πάντων είναι φιλής ζωής για να δούμε πού θα πάνε τα πράγματα παρακάτω. Εσείς όπως το βάζετε αυτή τη στιγμή είναι ως αν ο Γενικός Γραμματείας να έχει αποφασίσει ή η δήλωση αυτή να έχει αποφασίσει μορφή περιεχομένου, κυριαρχίας κτλ. Αυτά όλα είναι θέματα τα οποία θα καθοριστούν με τους όρους ή οποιασδήποτε άλλες επικεφαλίδες συζήτησης σε μια ουσιαστική διαπραγμάτευση. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι αντιλαμβάνομαι και εγώ και εσείς όπως ακούομαι, δεν ήταν θέμα ουσίας των Κυπριακών εκεί πέρα. Ναι, αλλά το ζήτημα ότι από τη στιγμή που δρομολογείται μια διαδικασία για να καθοριστεί ένα πλαίσιο, έστω και με ασάφεια,
αλλά ήδη όπως έχει ανακοινωθεί, αυτοί οι τρεις όροι αναφοράς θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό και το τελικό πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι τεροβαρές. Γιατί ακόμα και το θέμα των συγκλήσεων μέχρι το Κράντ Μοντανά. Ποιες είναι οι συγκλήσεις? Ήταν οι παραχωρήσεις της δικής μας πλευράς στα θέματα της διακυβέρνησης. Κατά κύριο λόγο και της πολιτικής ισότητας. Ποια ήταν η υποχώρηση που έκανε η Τουρκία ή η τουρκική πλευρά μέχρι το Κράντ Μοντανά? Η μόνη υποχώρηση που είχε κάνει ήταν στην ουσία να καταθέσει το χάρτη, τον οποίο στη συνέχεια παρέλαβε και κακώς τα Ηνωμένα Έθνη επέτρεψαν την επιστροφή του. Επίσης και το θέμα που έχει σχέση με τον τρίτο όρο αναφοράς, που είναι το πλαίσιο του Γενικού Γραμματέα, πραγματικά διαρωτούμε, είναι δυνατόν να πηγαίνω σε μια κρίσιμη σημασία διαπραγμάτευση για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, αλλά το πλαίσιο του Γενικού Γραμματεία να είναι η προφορική τοποθέτηση την οποία έκανε στο Δήμο της 30ης Ιουνίου? Και όταν κατ' επανάληψη έχουμε ζητήσει στο Εθνικό Συμβούλιο ότι θα πρέπει να ζητηθεί να δοθεί γραπτός αυτό το έγγραφο, δεδομένου ακριβώς ότι κάθε λέξη έχει σημασία, το κάθε κόμμα εκεί που βρίσκεται έχει την αξία του, και να μην το έχουμε γραπτός? Μάλιστα. Αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα σοβαρό πλαίσιο διαπραγμάτευση. Ευχαριστώ και εσείς. Να δώσω τον λόγο στον κύριο Πάλμα και θα επανέλθω στον κύριο Σιζόπουλο και πάλι κοντά σας. Ναι. Βεβαίως, ο κύριος Σιζόπουλος μπήκε σε ιδιαίτερες λεπτομέρειες γύρω από τη συζήτηση του Κυπριακού. Θα επαναλάβω, κύριε Καρεκλά, πως η συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα ήταν μετά από πρόσκληση του ιδίου. Άρα δεν ετίθετο σε καμία περίπτωση θέμα άρνησης από μέρους μας να παρευρεθούμε σε μια πρόσκληση την οποία απίθυνε ο Γενικός Γραμματέας. Το θέλαμε όμως και εμείς πάρα πολύ. Και ασφαλώς το επιζητούσαμε και το ζητούσαμε επιτακτικά και εμείς εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, θα πρέπει χωρίς αυτό να ακούγεται οι τοπαθές, αλλά και μη ρεαλιστικό. Πρέπει να προσαρμόσουμε και λίγο την πολιτική μας, αναλύοντας και το διεθνές περιβάλλον, αλλά και την πολύ επιθετική προσέγγιση η οποία έχει η Τουρκία, όχι μόνο σε ό,τι αφορά το Κυπριακό και τις προκλήσεις στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας ή την παραβίαση καθημερινώς του εναέριου χώρου, αλλά ακόμα και το θράσος το οποίο εκπέμπει και τη συμπεριφορά την οποία έχει μέχρι και έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, μέχρι και έναντι της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρακούοντας σε οποιοδήποτε θεσμό υπάρχει λειτουργίας της διεθνούς κοινότητας, μη σεβόμενη το διεθνές δίκαιο, μη σεβόμενη τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, μη σεβόμενη τα Ηνωμένα Έθνη, μη σεβόμενη όλα τα άλλα κράτη της διεθνούς κοινότητας. Η Κύπρος θα πρέπει να προσπαθήσει να επιβιώσει μέσα σε αυτό το δυσμενές και εχθρικό περιβάλλον μόνο επιλύοντας το κυπριακό πρόβλημα και μόνο διασφαλίζοντας την επιβίωση και το μέλλον του κυπριακού ελληνισμού. Και σε αυτό θα βάλω την εξής ερώτηση, κύριε Πάλμα. Πιστεύετε εσείς ότι η Τουρκία έχει διάθεση να λύσει το κυπριακό όπως τον αντιλαμβανόμαστε όλοι εμείς εδώ πέρα, ακόμη και με τις διαφωνίες μας ή με τις διαφορές μας? Θέλει να το λύσει ή απλώς δεν το θέλει και θέλει να είναι κυρίαρχη επί κυρίαρχη για όλα? Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο αν είμαστε σε θέση μέχρι σήμερα να το αναλύσουμε και να εκπέμψουμε με τα βεβαιότητα τι πραγματικά θέλει η Τουρκία, ασφαλώς θα είχαμε και τη δυνατότητα να προσαρμόσουμε και την πολιτική μας με τέτοιο τρόπο και να λυθούν όλα τα ζητήματα. Ασφαλώς και η Τουρκία επιθυμεί να πάρει όσα περισσότερα ζητά γύρω από το Κυπριακό και την επίλυση του Κυπριακού. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να επιτευχθεί και δεν επιτεύχθηκε μέσα σήμερα, διότι από το 1974 και μετά διάφορες κυβερνήσεις, διαφορετικοί πρόεδροι της Δημοκρατίας με διαφορετικές πολιτικο-ιδεολογικές και προσεγγίσεις στο κυπριακό πρόβλημα δεν κατάφεραν να επιλύσουν το κυπριακό. Για ποιο λόγο? Όχι διότι με τους Τουρκοκύπριους δεν τα βρίσκαμε, αλλά διότι με την Τουρκία δεν ήμασταν σε θέση να συμφωνήσουμε τον τρόπο επίλυσης του κυπριακού που να διασφαλίζει το μέλλον και την προοπτική αυτού του τόπου. Ακόμα μια ερώτηση πρωτού πάω στον κύριο Στεφάνου. Πριν πάμε στο Κράντ Μοντανά, διάχυτη ήταν η εντύπωση στον κόσμο εδώ πέρα ότι πάμε για μια θετικό αποτέλεσμα. Και μάλιστα επίστη ο κόσμος όλος εδώ πέρα ότι με τις συγκλήσεις που έχουν επιτευχθεί, ακόμη και αυτοί που ψήφισαν
ναι στο σχέδιο Ανάν, το είχα μετανιώσει υπό την έννοια ότι με τις συγκλήσεις βελτιώνεται πάρα πολύ. Εκεί όμως πήγαμε και του πάραμε τα πάντα. Δεν λέω του πάραμε εμείς. Του παρέστηκαν τα πάντα. Δεν λέω, χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη. Εγώ μιλώ πάντοτε από την πλευρά της κυβέρνησης, τη δική σας. Είναι εις θέση, μπορεί ο πρόεδρος είτε να πείσει, είτε να πιέσει. Και αναφέρομαι πάντοτε προς τον Γενικό Γραμματέα αυτή τη στιγμή. Έτσι ώστε να λάβει και εκείνος το ρόλο του, διότι κατά τη δική μου ταπεινή άποψη έχει και εκείνος ευθύνες. Μπορεί να τον πείσει ή να τον πιέσει για να λάβει τις ευθύνες του για να πάμε ένα βήμα προς όχι ένα βήμα, να λυθεί το Κυπριακό όπως το λέτε εσείς. Αυτή είναι η καθημερινή προσπάθεια και ο καθημερινός αγώνας ο οποίος διεξαγάγουμε, κύριε Καρικλά. Να πείσουμε τα Ηνωμένα Έθνη και τη διεθνή κοινότητα ότι οφείλουν αυτή την αδικία την οποία ζούμε και βιώνουμε από την εισβολή και μετά, ότι πρέπει να αναλάβουν το βάρος των ευθυνών που τους αναλογεί και να μας στηρίξουν ώστε το μοναδικό τείχος το οποίο βρίσκεται σε όλο τον κόσμο, που είναι στην Κύπρο, να πέσει κάτω και να μπορέσουμε να ζήσουμε ειρηνικά Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι στον τόπο μας. Κύριε Στεφάνη. Λοιπόν, το πρώτο που θέλω να αναλογιστούμε και να εκτιμήσουμε είναι ποιον εξυπηρετεί το παρατεταμένο αδιέξοδο. Και γενικά το status quo, το οποίο στα τελευταία ψηφίσματα τα Ηνωμένα Έθνη χαρακτηρίζουν και ως μη βιώσιμο. Εξυπηρετεί την Τουρκία. Η Τουρκία κάνει τη δουλειά της, εξυπηρετεί τους σχεδιασμούς της και μέσα από το status quo, το οποίο εξελίσσεται όλο ένα και περισσότερο σε μια κατάσταση διχοτόμησης. Άρα δεν έχουμε άλλη επιλογή εμείς, πέραν από το να προσπαθούμε να επιλύσουμε το Κυπριακό, παραμένοντας συνεπείς σε αυτά που έχουμε συμφωνήσει από το 1977 και εντεύθεν. Και ενώ τη βάση λύσης της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα όπως την περιγράφω. Και με την Τουρκία έρθει. Φυσικά να μην θέλει λύση. Ή να θέλει να συντηρεί το status quo. Σύμφωνα με τη λογική σας. Αυτός είναι ακόμα ένας λόγος γιατί εμείς πρέπει συνεχώς να επιδιώκουμε να λυθεί το Κυπριακό με τον συγκεκριμένο τρόπο. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι είμαστε σε ένα σημείο. Δεν είμαστε κάπου που απλά να ζητούμε από πού θα ξεκινήσουμε. Η τοποθέτηση των ΗΕ είναι σαφέστατη. Πρέπει να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις από το σημείο που διακόπηκα στο κράτος Μοντσανά. Γεγονός που σημαίνει ότι θα πρέπει να διαφυλαχθούν οι επιτευθύνσεις συγκλήσεις και ότι θα πρέπει να διαπραγματευτούμε στη βάση του πλαισίου που έχει καταθέσει ο Γενικός Γραμματέας στα 6 γνωστά σημεία. Άραστε. Πρέπει να πω το εξής. Στη δική μας την αντίληψη, οι συγκλήσεις δεν είναι άσχημες. Είναι αρνητικές. Εκεί έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά. Από τον καιρό του Χριστόφια με τον Τσαλάτ έχουν προσθεθεί καινούργιες συγκλήσεις. Είναι συγκλήσεις που μπορούν να δώσουν, εάν συμπληρωθούν σωστά με την επίλυση των 6 βασικών θεμάτων που αναφέρει ο Γενικός Γραμματέας, και εδώ θα πρέπει να παραμείνει συνεπής ο Πρόεδρος και να δείξει μας το Ριάν έτσι ώστε να συμπληρωθεί αν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις ως κοινικό. Θεωρούμε ότι τουλάχιστον με τις μέχρι σήμερα συγκλήσεις μπορεί να στηριχθεί με τη συμπλήρωση τους μια λύση που να είναι λειτουργική και βιώσιμη. Το τρίτο που θέλω να πω αναφορικά με την αναφορά για την κυριαρχία στην κοινή διακήρυξη του Φλεβάρι του 2014. Η αναφορά που λέει ότι εκπηγάζει από τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους δεν είναι προβληματική. Οι Ελληνοκύπριοι και οι Τουρκοκύπριοι συναποτελούν τον έναν Κυπριακό λαό. Θα ήταν προβληματική αν έλεγε ότι εκπηγάζει από τον Ελληνοκυπριακό και τον Τουρκοκυπριακό λαό που δεν υπάρχει. Γιατί με βάση το διεθνές δίκαιο, οι λαοί έχουν δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, ενώ σαφές με τον τρόπο που τοποθετείται μέσα στην κοινή διακήρυξη ότι οι Ελληνοκύπριοι και οι Τουρκοκύπριοι συναποτελούν τον Κυπριακό λαό. Θέλω να κλείσω με το εξής. Δεν αποφασίστηκε η επανέναξιο διαπραγματεύσεων. Παρότι έχει υποδειχθεί ότι ξανά ο Γενικός Γραμματέας μόνο θα αναλάβει νέα πρωτοβουλία μόνο εάν οι δύο ηγέτες και η εμπλεκόμενη και η Τουρκία είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν από εκεί που μείναν. Επομένως έχει δουλειά μπροστά μας να κάνουμε. Αυτή την περίοδο πρέπει να την αξιοποιήσουμε για να ενισχύσουμε αυτά που είπε ο Γενικός Γραμματέας, έτσι ώστε να μην επιτρέπουμε στην Τουρκία να μιλάει για άλλες λύσεις, να κάνει αυτό είναι εκείνο. Και ο μόνος τρόπος να ελεγχθεί η Τουρκία κατά πόσο θέλει όχι λύση είναι αυτή που λένε τα Ηνωμένα Έθνη, είναι να τη φέρουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και αυτό θα πρέπει να παραμείνει να είναι ο στόχος. Ευχαριστώ και πάω στον κύριο Σιζόπουλο. Κύριε Σιζόπουλε. Γιάννη, αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι θα συμφωνούσα με τον κύριο Στεφάνου όσον αφορά το θέμα της κυριαρχίας.
εάν δεν περιλαμβανόταν η λέξη εξίσου από Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Αν ήταν ότι η κυριαρχία πηγάζει από τον Κυπριακό λαό, Ελληνοκύπριους, Τουρκοκύπριους, Μαρονίτες, Αρμένους και όλους τους υπόλοιπους, κανένα πρόβλημα. Θα ήταν ακόμα μια ενίσχυση και μια επιβεβαίωση. Το εξίσου όμως είναι το ζητούμενο. Και γι' αυτόν ακριβώς η κάθε λέξη σε τέτοιες διαπραγματεύσεις και όταν έχεις να κάνεις με την Τουρκία, μια χώρα η οποία έχει αναιρέσει όλες τις μέχρι σήμερα συμφωνίες, τις οποίες και η ίδια υπέγραψε, ακόμα και τη συνθήκη της Λοζάνης σήμερα προσπαθεί να την αμφισβητήσει για την αναιρέσει, δεν μπορείς να είσαι τόσο αφελής και κυρίως να μην ζητάς τα πάντα να είναι με σαφήνεια καθορισμένα για να μπορείς να διασφαλίσεις και τα δικά σου τα συμφέροντα. Το δεύτερο, κανένας δεν έχει αρνηθεί ότι σε μια πρόσκληση του Γενικού Γραμματεία δεν θα πρέπει να παρευρεθούμε. Από εκεί και πέρα έχει σημασία να τη συζητούμε. Και με βάση την εμπειρία την οποία έχουμε από την πενταμερή διάσκεψη του Grand Montana και δεδομένου ότι από το 1964 η Τουρκία επεδίωκε πενταμερή διάσκεψη και καμιά κυβέρνηση της Κύπρου και κανένας πρόεδρος δεν το είχε αποδεχθεί μέχρι το 2016, εμείς η θέση δική μας ήταν θα έπρεπε να ζητήσουμε από τον Γενικό Γραμματέα να προχωρήσει όχι σε πενταμερή διάσκεψη αλλά σε διεθνή διάσκεψη. Όπως περιλαμβάνεται σε σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να διεκδικήσω κάτι και όχι απλά να διαχειρίζομαι αυτά τα οποία όλοι οι υπόλοιποι ζητούν. Το θέμα το οποίο τίθεται με τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Ότι όσο δεν αποδεχόμαστε τη Διζωνική Δικοινοτική, στην ουσία εδραιώνουμε το σημερινό καθεστώς, status quo, το οποίο είναι προς όφελος της Τουρκίας. Και ρωτόμαστε, από εμάς εξαρτάται να δοθεί λύση στο Κυπριακό ή η Τουρκία ήταν αυτή η οποία μέχρι σήμερα δεν επέτρεψε τη λύση του Κυπριακού γιατί θέλει να διασφαλίσει τα δικά της συμφέροντα. Και αν τα ζητήματα είναι τέτοια, τότε το ερώτημα αντιστρέφεται. Γιατί δεν ψήφισαν το 2004 στο σχέδιο Ανάν τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία που υπήρχε στο σχέδιο Ανάν, που ήταν η τελειότερη έκφραση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Άρα λοιπόν το θέμα της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας δεν είναι απλά μια λέξη και τέλειωσε. Έχει τη δική της σημειολογία, την οποία θα πρέπει να την αναλύσεις και να τοποθετείς με ευθυνότητα. Ευχαριστώ. Και θα πρέπει να τονίσω, τελειώνω με αυτό Γιάννη, ότι δυστυχώς η Τουρκία βγήκε εκτός του κάδρου με δική μας ευθύνη από την ώρα που εμείς συνενέσαμε τον Κυπριακό από ένα διεθνές πρόβλημα εισβολής, συνεχιζόμενης κατοχής και εθνοκάθαρσης, να το μετατρέψουμε σε θέμα διακοινωτικής διευθέτησης και να απαλλάξουμε την Τουρκία από τις ευθύνες της. Θα κλείσω τη συζήτηση με μία σύντομη παρέμβαση και από τους τρεις. Κύριε Στεφάνο, κάτι θέλετε να πείτε? Το πρόβλημα που θέλω να πω δεν είναι πρόβλημα του εξίσου. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι πρόβλημα, αλλά πρέπει να σας πω ότι στις συγκλήσεις υπάρχει σύγκληση που λέει ότι αποκλείει την απόσχηση, τη διχοτόμηση και την ένωση κάποιου από τα κομμάτια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Να ανησυχούμε για αυτά που πραγματικά πρέπει να ανησυχούμε, ενώ για αυτά που έχουμε συμφωνήσει. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι σε σχέση με τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Εμείς δεν την υποστηρίζουμε απλά γιατί αυτόν έχουμε συμφωνήσει από το 1977 και το επαναλάβαμε πολλές φορές και το έχουν υιοθετήσει τα Ηνωμένα Έθνη. Αλλά γιατί έχουμε την πεποίθηση ότι μέσα σε αυτό το σχήμα, μέσα σε αυτό το μοντέλο μπορεί να επιτευχθούν και οι στόχοι που θέτουμε. Ήδη στις συγκλήσεις υπάρχει συγκεκριμένη που λέει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι βασικές ελευθερίες θα αποκαθίστανται και θα λειτουργούν και έχουν γίνει και ειδικές ρυθμίσεις. Επομένως, να παραμείνουμε κατά την άποψή μας προσιλωμένοι στην προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, έτσι όπως λέει ο Γενικός Γραμματέας και έχει πει στον ανακοινωθέν, γιατί επαναλαμβάνω, ο μόνος τρόπος για να απαλλαγούμε από την Τουρκία είναι να λυθεί το Κυπριακό. Με τον τρόπο που λέμε, για να τελειώνει και ο ρόλος της Τουρκίας στην Κύπρο. Αλλιώς τα πράγματα θα είναι πολύ άσχημα. Κύριε Πάλμα, και εσείς πολύ σύντομα. Ναι, κύριε Καρκλά, το σημερινό status quo είναι μια προσέγγιση πολύ κοντόφθαλμη, εάν θεωρούμε ότι διασφαλίζει το μέλλον και την προοπτική του τόπου μας. Θα πρέπει να εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες τις οποίες έχουμε ως κυπριακή ηγεσία, ως κυπριακός λαός, να επιληθεί το Κυπριακό με έναν τρόπο που θα είναι λειτουργικός για να διασφαλίζεται και η βιωσιμότητα της λύσης. Εάν παραμείνουν τα πράγματα όσο έχουν σήμερα, αντιλαμβάνεστε ότι κάθε μέρα που περνά θα είναι και χειρότερη από την επόμενη. Ευχαριστώ και 20 δευτερόλεπτα ο κύριος Σιζόπουλος.
Το θέμα της ζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας δεν είναι αυτό που αναφέρεται στα τέσσερα σημεία μακαρίων τεκτάσεων όπως θέλουν να το αναφέρουν κάποιοι, αλλά δυστυχώς είναι αυτό που αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία στο Εθνικό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 1989 και πέρασε στο ψήφισμα 649 του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι μόνο το θέμα της ζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας και της πολιτικής ισότητας, είναι και όλα τα υπόλοιπα τα οποία δυστυχώς θέλουμε να παραβλέπουμε. Και σας παραπέμπω ακριβώς τη δήλωση του κ. Ακιντζή 15 του Μάρτη του 2016, όπου ουσιαστικά έχει παραδεχθεί ότι στις συγκλήσεις οι Κύπροι υπηκοοί θα ταξινομηθούν σε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες με διαφορετικά πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματα η κάθε μια. Μάλιστα. Κάποια ευχαριστώ πάρα πολύ. Συμφωνία των τεσσάρων σημείων σε κάποιου δεν θα αρέσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ ακριβώς για αυτό το θέμα. Τη συμφωνία με καλύτερη τεκτάσεις είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Θα το ήθελα με την ψυχή μου να το συζητήσω εδώ πέρα. Και θα κανονίσω συζήτηση, διότι για δύο εβδομάδες τον Δεκέμβριο θα έχω την ευκαιρία σε αυτή την παρουσίαση. Θυμηθείτε τα παλιά, κύριε Καρδάκη. Ακριβώς, θα θυμηθούμε τα παλιά και θα κάνουμε την εκπομπή. Ευχαριστώ και του τρει. Πάμε αμέσως στο Προεδρικό. Έχουμε την έκθεση τη Επιτρόπου για το 15χρονο. Η εξέταση άρχισε από το 2.